Η αποχή που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αποζημίωση των δεδουλευμένων υπεροριών τελικά δεν συνέβη ποτέ, αφού οι εργαζόμενοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν να μην συμμετέχουν, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Ηλία Δαστερίδη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μηδενική ήταν η αποχή και όλα λειτουργήσαν ομαλά και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή βάση προγράμματος. Τώρα στοιχεία που λάβαμε από την υπηρεσία, όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρχε συμμετοχή σε ό,τι αφορά την αποχή στις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, τα οποία δουλεύουν καθόλου το 24ωρο οι υπάλληλοι της καθαριότητας, δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα σε κανέναν τομέα και όλα κύλησαν ομαλά. Ο Ηλίας Δαστερίδης αναφέρει ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι πληρωμές των δεδουλευμένων υπεροριών των εργαζομένων με την υπογραφή του Ιουλίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για να πληρωθούν και οι μήνες του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου αλλά και του Οκτωβρίου. Κλείνοντας, ο κύριος Δαστερίδης αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι δεν προχώρησαν στην αποχή γιατί γνωρίζουν ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος για την καθυστέρηση των δεδουλευμένων υπεροριών τους. Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι έχουν δρομολογηθεί οι καταστάσεις των υπεροριών, έχει υπογραφεί μέχρι και ο Ιούλιος και στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Οπότε θεωρείτε ότι η αποχή είχε να κάνει και με ότι όλα έχουν δρομολογηθεί? Οι ίδιοι οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι, και το γνωρίζουν, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά, έχουν δρομολογηθεί και πιστεύω θα προλάβουμε και αυτούς τους μήνες οποίους οφείλουμε να πληρώσουμε στους υπαλλήλους της καθαριότητας. Θα τους εξυπηρετήσουμε, θα πληρωθούν κανονικά.